γυμνιστής εξέδρες, ενώ αντίθετα στον αγωνιστικό χώρο οι παίκτες προσπάθησαν να αποφύγουν τους τραυματισμούς, όπως εδώ ο Δημήτρης Αραβάκος που πήδησε πάνω από τον τερματοφύλακα της ΑΕΚ, τον Σπύρο τον Ομόπουλο. Είπαμε λοιπόν ότι ο Παναθηναϊκός είχε την υπεροχή. Εδώ ο Σαραβάκος βγήκε τετατέτ απέναντι από τον Οικονομόπουλο. Πρόλαβε την τελευταία στιγμή με προβολή να τον κόψει ο Βασιλόπουλος και να απομακρύνει το μεγάλο κίνδυνο για την ομάδα του. Ενώ στην εξέλιξη της φάσης υπήρχε και ένας τραυματισμός του Δημήτρη Πίτα, που ευτυχώς δεν ήταν κάτι το ιδιαίτερα σοβαρό. Στη φάση αυτή ο Χατζηαθανασίου σφυρίχτηκε στην αρχή της προσπάθειάς του σε θέση offside, συνέχισε, σούταρε και αυτό του κόστησε την κίτρινη κάρτα. Και ενώ το πρώτο ημίχρονο τελείωνε, κυριαρχούσε η αγωνία στους πάγκους των δύο ομάδων, τόσο στον κύριο Μπάγκεβιτς όσο και στον κύριο Μπέγκστον. Το πρώτο μέρος λοιπόν βρήκε τις δύο ομάδες ισόπαλες με 0-0. Ενώ εδώ βλέπουμε παίχτες από την ομάδα Σβάροφσκι, τι ρόλο που βρέθηκαν και αυτοί στο γήπεδο για να παρακολουθήσουν τον αγώνα. Στο ξεκίνημα του δεύτερου μέρους, ο Νίκος Αργκάνης έπρεπε να πάει προς την πλευρά που βρίσκονται οι φανατικοί οπαδοί της ΑΕΚ. Αυτοί τον αποδοκίμασαν, του πέταξαν και μερικά μικρό αντικείμενα. Έγιναν κάποιες συστάσεις από τον αρχηγό της ομάδας, τον Γιώργο Σαββίδη. Τελικά ο Σαργκάνης πίστηκε από τον διαιτητή, τον κύριο Γερμανάκο, να πάρει τη θέση του κάτω από τα δοκάρια. Βλέπετε εδώ χαρακτηριστικά ότι διαμαρτύρεται με τον τρόπο του προς τους οπαδούς της ΑΕΚ. Οι οποίοι όμως συνέχισαν για ένα μικρό διάστημα να τον αποδοκιμάζουν, παρά τις συστάσεις του Γενικού Γραμματέα της ομάδας του Νίκου Στράτου, πετάξαν και κάποιο καπνογόνο στον αγωνιστικό χώρο. Και τελικά ηρέμησαν με την προσπάθεια του Προέδρου της ομάδας του κ. Γιδόπουλου. Αγωνιστικά τώρα, ακριβώς το 46ο λεπτό, χάθηκε η μεγαλύτερη ευκαιρία μέχρι στιγμής για την ΑΕΚ από τον Γιώργο Σαββίδη. Ενώ εδώ είδαμε μια έξοχη απόκρουση του Σαργκάνη σε κεφαλιά του Πεπέ μετά από φάουλ του Σαβεύσκη. Και η τελευταία μεγάλη ευκαιρία του αγώνα για την ΑΕΚ, όταν στο 21ο λεπτό από παλιά το Κόντς και ο Σαβεύσκη έφυγε προς την εστία του Σαργκάνη, έκανε την παράλληλη παλιά. Ο Πατίκας δεν κατάφερε εξ επαφής σε κενή εστία να στείλει την μπάλα στα δίχτυα. Έτσι έμεινε το τελικό 0-0 στο ντέρμπι ΑΕΚ Παναθηναϊκού. Και να δούμε τι μας είπαν λίγο μετά τη λήξη του αγώνα ο αρχηγός ΑΕΚ Γιώργος Σαββίδης και ο Πάρης Γεωργακόπουλος. Κοίταξε, βασικό μας στόχος ήταν να μην χάσουμε αυτό το παιχνίδι. Πάντα μείνουμε στην κορυφή με τον ένα βαθμό που πήραμε. Ήταν πράγματι ένα πολύ ωραίο παιχνίδι. Ελπίζω να άρεσε στους φιλάθλους όσοι ήταν σήμερα στο στάδιο. Το πρώτο μήχρονο έπαιξε καλύτερα ο Παναθηναϊκός. Εμείς κάπου δεν μπορούσαμε να συνεννοηθούμε στο κέντρο. Μετά η ομάδα του δεύτερου μήχρονου ανέβηκε και μπορούσαμε στο δεύτερο μήχρονο να κερδίσουμε το παιχνίδι. Προφανώς μιλάς για την τελευταία άτυχη ευκαιρία στο 89, αλλά πιστεύεις ότι. Είχαμε και άλλες ευκαιρίες που μπορούσαν να ήταν γκολ. Πιστεύεις ότι η ΑΕΚ ήταν καλύτερη σε γενικές γραμμές στον Παναθηναϊκό? Γενικά ναι, αυτό πιστεύω ότι ήταν καλύτερη. Το δεύτερο μήχρονο, το πρώτο ήταν ο Παναθηναϊκός.